νοτιοανατολική Θεσπρωτεία κάτω από τα βουνά του Σουλίου κυλάει ο Αχαίροντας. Ένα ποτάμι κρυμμένο κυριολεκτικά μέσα σε ψηλά βουνά που κρύβει μύθους και θρύλους. Το ταξίδι μας στο χρόνο και στην όμορφη γεμάτη χρώματα την άνοιξη φύση ξεκίνησε από τον οικισμό Γλυκύρη. Είναι ένα από τα ωραιότερα ποτάμια της Ευρώπης, είναι επισκέψιμος και έχει συμβάλει πάρα πολύ στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και ειδικότερα του οικισμού Γλυκής. Πιστεύω ότι με λίγο προσοχή θα ανέβουμε ακόμη περισσότερο και θα έχουμε περισσότερο κόσμο. Χρόνο με χρόνο ανεβαίνουν και τα δωμάτια, τα τουριστικά καταλήμματα, τα οποία γίνονται με γοργό ρυθμό. Και δεν θα έχουμε ούτε πρόβλημα στέγασης των τουριστών. Όσον αφορά για τους χώρους εστίασης, υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι εστίασης με παραδοσιακά φαγητά. Εδώ ο επισκέπτης θα φάει και φτηνά και καλά και αγνά. Συνεχίσαμε στο δροσερό ποτάμι, μπαίνοντας στο καταπράσινο φαράγγι και περπατώντας κόντρα στα ρεύματα του ποταμού. Ολοκληρώσαμε τη βόλτα στο ποτάμι, ανεβήκαμε και ψηλά στη σκάλα της Τζαβέλενας για να δούμε το παλιό μονοπάτι από το οποίο περνούσαν οι σουλιώτισσες για να κατεβούν στα Πεδινά. Ποταμός Αχαίροντας προσφέρεται για εκδρομή όλες τις εποχές του χρόνου. Οι πιο τολμηροί από εσάς μπορείτε ακόμη και να κολυμπήσετε στα δροσερά νερά του.